Ήπειρο στη Μακεδονία πέρασε η Ολυμπιακή φλόγα, αφήνοντας το Μέτσοβο και συνεχίζοντας το ταξίδι της μέσα από την πύλη. Κόσμος πρωταθλητής με την Εθνική Μπάσκετ Νέων και παίκτης του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου άναψε το βωμό στα Γρεβενά την πρώτη στάση της ημέρας. Πανέμορφη Καστοριά. Δίπλα από τη λίμνη που γέννησε την αγάπη του για την κοπηλασία, άνεψε το βωμό ο Καστοριανός πρωταθλητής Γιάννης Χρήστου. Δύσκολες καιρικές συνθήκες ή μάλλον χάρη σε αυτές, ξεκινά μια από τις πιο όμορφες διαδρομές της ημέρας. Ειδικά στο σημείο συνάντησης των βουνών Βαρνούντα και Βέρνου, όπου βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή που το μόνο που μπορούσε να δει κανείς ήταν η Ολυμπιακή φλόγα. Στη Φλόρινη και η Ολυμπιακή φλόγα ξεκινά για το Αμίντεο. Το άναψε ο πρωταθλητής του Τζούντο, Βασίλης Ηλιάδης. Περνά στον ομό Πέλας με μια στάση στον πανέμορφο παλαιό Άγιο Αθανάσιο.
κρίση του ηλίου, η Φλόγα φτάνει στην πόλη που θα τη φιλοξενήσει για μια ολόκληρη νύχτα. Την έδεσα.